Το 23ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος διεξάγεται από σήμερα έως την Κυριακή 14 Μαΐου στην Ιατρική Σχολή Λάρισας, στο κτίριο Βιόπολης. Στην ανακτήρια συνεδρίαση μίλησαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και εκπρόσωποι των διοργανωτών. Ευχαριστήσω τους φοιτητές της Ιατρικής και τα παιδιά εδώ, που πραγματικά είναι το οξυγόνο της ζωής και φορείς νέων ιδεών. Να τους ευχαριστήσω για τις προσπάθειές τους, αλλά πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα που διοργανώνουν στη Θεσσαλία, στη Λάρισα, το Συνέδριο και Διεθνές Φόρουμ των Φοιτητών και Νέων Γιατρών της Ιατρικής. Είναι μεγάλης αξίας για την κοινωνία, την επιστήμη και την τοπική οικονομία. 1.500 φοιτητές, 1.200 θα είναι από άλλες πόλεις, 350 νέοι επιστήμονες, διακεκριμένοι ομιλητές, από τις 12 έως τις 14 Μαΐου θα βρίσκονται στη Λάρισα, στο Πανεπιστήμιο και στην Θεσσαλία, στην Ιατρική Σχολή, όπου θα είναι ο τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου και του Διεθνούς Φόρουμ. Είναι μεγάλη στιγμή για τη Λάρισα. Θέλω να τους ευχαριστήσω πραγματικά και ειλικρινά. Εμείς είμαστε κοντά στις προσπάθειες των νέων παιδιών, των νέων επιστημόνων, των νέων γιατρών και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις ιδέες τους, αλλά και ενισχύσουμε τις προσπάθειές τους. Το 23ο συνέδριο, όπως λέει και το όνομά του, ξεκίνησε πριν από 23 χρόνια και διοργανώνεται κάθε χρόνο σε διαφορετικές πόλεις. Είναι μεγάλη τιμή για την πόλη και για μας που αναλάβουμε αυτό το εγχείρημα μετά από 11 χρόνια που είχε να πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, καθώς τελευταία φορά ήταν το 2006. Είναι ένα συνέδριο, όπως προαναφέραμε, που θα έχει πάρα πολλούς φοιτητές από άλλες πόλεις, προσκεκλημένους καθηγητές και ένα εγχείρημα που πραγματικά όλο τον χρόνο προσπαθούμε να το στηρίξουμε και να το διοργανώσουμε. Ευτυχώς είχαμε τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων και τους ευχαριστούμε πολύ, όπως των καθηγητών μας και της ίδιας σχολής που μας στήριξε για να διοργανώσουμε εκεί πέρα το συνέδριο. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά. Ελπίζουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει.